να μιλήσετε πρώτοι. Κυρία, θα μιλήσετε πρώτοι. Ωραία, πάμε. Μόλις καλωσορίσαμε τους πρώτους 150. Πάμε άλλη μια, πάμε άλλη μια. Συγγνώμη. Μόλις καλωσορίσαμε τους πρώτους 130 επιβάτες από τη Δύση μας, από το Παρίσι. Την πρώτη απευθείας πτήση από το εξωτερικό, από τη νέα βάση της Αιτζία στην Κέρκυρα. Η δημιουργία μιας νέας βάσης της έγκρουσης της βάσης της εταιρείας για τις ευθύνες ειδών στην Κέρκυρα είχε αποφασιστεί ήδη από το 2019. Ωστόσο, η πανδημία καθυστέρησε την εξέλιξη και σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι που γίνεται πράξη. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά που θεωρούμε ωστόσο ότι θα είναι σίγουρα καλύτερη από την προηγούμενη. Και εφόσον οι εξελίξεις προχωρήσουν, δηλαδή το πράσινο ψηφιακό τεχνολογικό, η αποκλιμάκωση στο Ισραήλ, η μετατροπή μας σε πράσινη χώρα στην Αγγλία, αλλά και η διασυνδεσιμότητα με τη Ρωσία, που είναι ένα προβλήμα πάρα πολύ σημαντικό για το νησί, πιστεύουμε ότι θα μας εξελίξει ευχάριστα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να είμαστε στο Δήμο της Κέρκυρας σήμερα, ένα από τους πιο ελκυστικούς και προτιμητικούς προορισμούς του δικτύου μας, υποδεχόμενη την πρώτη πτήση από την Γαλλία, από το Παρίσι, που σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής σεζόν σε μια ιδιαίτερη πραγματικά χρονιά. Μετά από ένα διάστημα στασιμότητας και μειωμένου ποιητικού έργου, αυτό που θα ήθελα να σας μεταφέρω είναι το γεγονός ότι αρχίζουν και φαίνονται κάποια θετικά σημάδια στο ρυθμό των προκρατήσεων, που είναι ένας από τους κύριους δείκτες για την εξέλιξη της κατάστασης. Οπότε αυτό μας κάνει αισιόδοξους, συγκρατημένα βέβαια και ρεαλιστικά αισιόδοξους. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας εργαστήκαμε σκληρά για να προσαρμόσουμε, να αναβαθμίσουμε το προϊόν μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα υγειονομικά πρωτόκολλα και σε όλες τις άλλες διαδικασίες και τις προτεραιότητες των επιχειρηματών μας, όσον αφορά την ευελιξία, όσον αφορά την πιο μακρόχρονη παραμονή στον προορισμό. Οπότε ευχόμαστε ότι αν δεν υπάρχουν κάποιες άλλες διεθνείς εξελίξεις, ότι η χρονιά εγγένει θα μας εκπλήξει ευχάριστα. Αυτό που θα ήθελα επίσης να σημειώσω είναι το γεγονός ότι αυτά τα θετικά σημάδια τα οποία λαμβάνουμε δεν αφορούν μόνο την Αιτία, αλλά τον ελληνικό τουρισμό γενικότερα, καθώς η Αιτία αποτελεί το βαρόμετρο για τον ελληνικό τουρισμό και έναν από τους κύριους συντελεστές για την ανάπτυξή του. Ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω ένα που είναι ενδιαφέρον και για εσάς. Η Αιτία τα επιχειρεί από τη βάση της Αιτία στους μεγαλύτερους αγορές του εξωτερικού, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και εφόσον αποκατασταθούν η διασυνδεσιμότητα και με τη Ρωσία. Με εβδομαδιαίες πτήσεις, τόσο με τακτικές, όσο και με αγλωμένες, όσο και τσάρτερ. Συνεργασία με τους μεγαλύτερους τουριστικούς δράστες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε προσαρμόσει το δίκτυό μας συνολικά όλη αυτή τη χρονιά, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τον επιβάτη, να έχει γρήγορα τον προορισμό του, χωρίς να επιβάτη, το οποίο είναι κάτι που δεν το κάνει να νιώθει πολύ καλά. Έχουμε δώσει ευελιξία στον άνθρωπο και είμαστε δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί. Όπως ανέφερε η κυρία Σκυρδράκη, ναι, υπάρχουν κάποιες τάσεις τις οποίες έχουμε παρατηρήσει το 20, αφορούν την ευελιξία, αφορούν την υγειονομική ασφάλεια και βεβαίως αφορούν το θέμα της παραμονής του επιβάτη, δηλαδή καθόλου τη διάρκεια της εμπειρίας. Προσπαθούμε να τονώσουμε την εμπιστοσύνη του και την αποδοχή της Κύπρου και την επιλογή της χώρας μας ως προορισμού για το πόλεμο. Αν έχετε τώρα κάποιες ερωτήσεις. Η συχνότητα των απευθείας πτήσεων εφ' εξής. Σε καθημερινό επίπεδο, ποια είναι, έχουμε μια εικόνα. Ανάλογα με τον προορισμό, είναι 2, 3 και 4 φορές την εβδομάδα. Και η πληρότητα της συγκεκριμένης πτήσης. Στη συγκεκριμένη πτήση είχαμε τα 130 άτομα. Είναι ένα καλό ποσοστό για το ξεκίνημα της σεζόν. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι προοριστικά αυτό θα αυξάνεται. Γνωρίζουμε βέβαια ότι η σεζόν θα αρχίσει να δώσει όλη τη δυναμική. Από τα μέσα Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θα περιμένει κανείς να δει πραγματικά ουσιαστική κίνηση. Ωστόσο, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να είμαστε εδώ και να διευκολύνουμε όλοι τους θέλουν να έχουν θέση. Εξαρτάται και από τον boost που θα δώσει η Μεγάλη Βρετανία. Εξαρτάται και από τον boost που θα δώσει η Μεγάλη Βρετανία. Αυτό είναι ένα παράγοντα πολύ σημαντικό. Άρα, περιμένουμε όλοι να δούμε πρώτα τι θα γίνει στη Μεγάλη Βρετανία και δεύτερον, πώς θα προχωρήσουν οι προσπάθειες που κάνει και το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και το Υπουργείο Τουρισμού ώστε να αποκατασταθεί η διασυνδεσιμότητα με τη Ρωσία. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Εσείς βλέπετε τις αφήξεις το 50% του 2019 συνολικά, πώς έχει υποθεί από νεότερα? Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις. Δεν νομίζω ότι θα ήταν ασφαλές αυτή τη στιγμή. Είναι ακόμα νωρίς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάει καλά, αλλά δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για προβλέψεις. Νομίζω ότι πρέπει να αρτιστούμε ότι θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη και να δουλέψουμε όλοι για τον πλασμό με επιβάτες, που αυτοί θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την αύρα. Να δημιουργήσουμε τους κατάλληλους λόγους, τα κίνητρα, για να δημιουργήσουμε τον εισιτήριο. Πάντως σίγουρα έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα όλη αυτή την περίοδο και εμείς ανεβείς, θεωρώ και όλοι οι φορείς, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες των επιβατών μετά την COVID-19. Τα νησιά, τα οποία βλέπετε ότι έχουν έτσι αύξηση στην Ελλάδα, αύξηση ενώ από την Ευρώπη κυρίως οι επισκέπτες θέλουν να έχουν τα προτιμών και δεν ξέρω πόσο ρόλο έχει παίξει και τα νησιά τα free COVID που λέμε, δηλαδή οι εμβολιασμένοι. Αυτό σας ρωτούν, οι πελάτες υπάρχει ενδιαφέρον πάνω σε αυτό? Τα νησιά που έχουν δει το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τα θέλει τις αλλαγές της κρατής, είναι η Ρόδος, είναι η Κρήτη, είναι η Σέφια, είναι η Νίκονα, η Καρολίνα. Νησιά που είναι νομίζω στην συγκλωμοτοπίδα του ελληνικού τουρισμού. Ωστόσο, ανάλογα με την κατηγορία του επιβάτη, θα υπάρχει προτίμηση σε όλους τους προορισμούς. Νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τελικά πώς θα διαφοροποιηθεί.